Κύριε Τσουλόγενη, έχετε το λόγο. Επειδή μιλάτε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μου επιτρέψετε να σας πω 5 λεπτά. 5 λεπτά, ούτε λεπτό παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιαστώ απόψε εδώ μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, να με ακούσουν και να δουν επιτέλους ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος του νομικού προσώπου. Του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Σπάρτης, που τόσα έχουν ακουστεί για μένα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. 5 λεπτά λοιπόν από το χρόνο σας για να πω λίγα πράγματα για το ποιος είναι ο Θανάσης ο Τσουλόγιανης και αν είναι συνεργάσιμος ή όχι. Στους 3 μήνες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, που είμαστε σε αυτή εδώ τη θέση, έχω συνεργαστεί τόσο με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας, με τις τεχνικές, με την πρόνοια, με τους περισσότερους υπαλλήλους που δουλεύουν στο νομικό πρόσωπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Και όταν λέω συνεργαστεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, με πράξεις και όχι με λόγια. Επειδή έχω μόνο 5 λεπτά, επιγραμματικά θα σας αναφέρω 6 παραδείγματα που ο καθένας από εσάς θα μπορέσει να κρίνει εάν ο πρόεδρος του νομικού συλλόγου είναι συνεργάσιμος ή όχι. Πρώτον, με το που αναλαμβάμε αυτή τη θέση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εγώ και ο αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου, ο κύριος Κώστας Γούρτας, ήρθαμε σε άμεση επαφή με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου μας. Είχαμε μια άριστη συνεργασία τόσο με την κυρία Ξηδιά, τόσο με την κυρία Καπετανέα, όσο και με την κυρία Δεδεδήμου. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, βρήκαμε άτομα στο νομικό πρόσωπο τα οποία ήταν απλήρωτα. Τα οποία με πολλή επιμονή και υπομονή κατορθώσαμε μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να πληρωθούν αυτά τα άτομα. Δεύτερον, βρήκαμε μια δικαστική υπόθεση σε εξέλιξη που αφορά το νομικό πρόσωπο. Μας ζητήθηκαν από τον εισαγγελέα κάποια έγγραφα. Πάλι με στενή συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και με εμάς, τους παραδώσαμε αυτά τα έγγραφα. Και δεν μιλάμε για ένα και ένα-δύο έγγραφα, μιλάμε γύρω στα 15 έγγραφα. Τρίτον, ξεκίνησαν οι παιδικοί σταθμοί, κύριε Πρόεδρε, το Σεπτέμβρη, και πάλι με καλή συνεργασία με τοπικό φούρνο της Σπάρτης και με τον μάγειρα στον παιδικό σταθμό, από την πρώτη εβδομάδα τα παιδιά έχουν ψωμί και τρώνε στον παιδικό σταθμό και πίνουν γάλα. Τέταρτον, βρήκαμε αίτηση από την περιφέρεια που είχαμε κάνει γύρω στην Άνοιξη να μας έχει επιστραφεί επειδή δεν είχε συμπληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Στην αίτηση αυτή, κύριε Πρόεδρε, ζητάγαμε να προσλάβουμε 3 άτομα, να δώσουμε δουλειά σε 3 άτομα. Πάλι με τηλεφώνημα στην Τρίπολη, ξανά και ξανά και ξανά, κατορθώσαμε να στείλουμε πάλι αυτή την αίτηση στο Υπουργείο και πιστεύω θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Πέμπτον, ο κύριος Αργυρόπουλος, ο οποίος ανήκει στο συνδυασμό του κυρίου Βαλιώτη, μας ζήτησε κάποια στοιχεία για τους παιδικούς σταθμούς και μας πήγαινε πίσω στο 2016. Και ήθελε τα στοιχεία αυτά να τα παραδώσουμε μέσα σε 48 ώρες. Σε 48 ώρες δεν τα παραδώσαμε ποτέ. Αλλά έχουμε ξεκινήσει και τα μαζεύουμε τα χαρτιά αυτά που έχει ζητήσει ο κύριος Αργυρόπουλος και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα παραδώσουμε. Το γιατί ζητάει τα χαρτιά αυτά από εμάς τώρα και δεν τα ζητάει για τους προηγούμενους μήνες ή τα προηγούμενα χρόνια είναι δικό του θέμα. Δεν μας αφορά. Εμείς πάντως θα τα μαζέψουμε αυτά τα χαρτιά όσα μπορούμε και θα τα παραδώσουμε. Έκτον και τελευταίο, η γραμματεία στο νομικό μου πρόσωπο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, αποτελείται από 1 άτομο μόνο. Το άτομο αυτό το μήνα Σεπτέμβριο έκανε μία επέμβαση στο νοσοκομείο. Ο γιατρός της έδωσε 1 μήνα αναρωτική άδεια και αν είχε πρόβλημα, της έδωσε και δεύτερο μήνα. Η κοπέλα αυτή, όταν πέρασε ο πρώτος μήνας, επέστρεψε πίσω στη δουλειά της. Αυτό λέει κάτι για το ήθος της υπαλλήλου αυτής, όπως επίσης για τη συνεργασία που έχει η υπάλληλος αυτή με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τελειώνοντας, δεν έχω πει κάτι για το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Το διοικητικό μας συμβούλιο αποτελείται από 15 άτομα τακτικά και 15 άτομα αναπληρωματικά. Όπως σε κάθε μεγάλη οικογένεια, τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε ρόδινα. Έχουμε κάποια θέματα. Πιστεύω θα τα λύσουμε άμεσα. Την επόμενη Τετάρτη, εγώ και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γούρδας, θα έρθουμε εδώ να παρουσιάσουμε όλα τα τμήματα του νομικού προσώπου και θα απαντήσουμε σε όποιες ερωτήσεις μας τεθούν. Και πιστέψτε με ότι δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Αυτά είχα να πω σαν πρόεδρος του νομικού προσώπου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Λοιπόν.